Χαίρετε. Ένα θέμα που μου ζητήσατε, εμμηνόπαυση και θηλυκότητα. Θεωρώ ότι ενδιαφέρει όλες τις γυναίκες, αλλά ενδιαφέρει και τους άνδρες οι οποίοι έχουν να κάνουν με γυναίκες. Έχω μια πολύ ιδιαίτερη επιστολή, θα τη διαβάσω τώρα. Θέκλα μου καλημέρα, εύχομαι να είσαι καλά. Είμαι καλά. Στο χθεσινό live άκουσα με έκπληξη ότι σκοπεύεις να κάνεις σχετικό βίντεο. Σε παρακαλώ πολύ, προγραμμάτισε τόσο πιο σύντομα επιτρέπουν οι υποχρεώσεις σου. Γιατί είχα πει στο live προ λίγων ημερών ότι σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο για την εμμηνόπαυση από την πλευρά της ψυχολογίας, όχι της γυναικολογίας ή της ενδοκρινολογίας. Είδα ότι σχετικό έχεις βάλει στο παρελθόν, αλλά ταπεινή μου άποψη περιορίζεται στο ιατρικό κομμάτι. Όντως, ήταν μόνο στο ιατρικό κομμάτι σε εκπομπές που φιλοξενούσαμε ενδοκρινολόγους ή γυναικολόγους. Σε παρακαλώ, ανάλυσε τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Υπάρχει και η βίαιη εμμηνόπαυση. Ως απόρρια επέμβασης που έκανα κι εγώ εδώ και αρκετούς μήνες, 5-6 μήνες, λόγω καρκίνου στον τράχυλο. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος, σε συχνά απελπισμένη κατάσταση. Στα 46 μου, χωρίς οθήκες, χωρίς ορμόνες και περίπατο ηλίπιτο. Δηλαδή χωρίς ερωτικές επιθυμίες εννοεί, φίλοι. Έχουμε εξηγήσει ότι λίπιντο είναι οι ερωτικές επιθυμίες. Όσο πιο ψηλή λίπιντο, τόσο πιο πολλές ερωτικές επιθυμίες. Όσο πιο χαμηλή λίπιντο, τόσο πιο λίγες ερωτικές επιθυμίες ή και καθόλου φυσικά. Χωρίς να αλλάξω ιδιαίτερα διατροφικές συνήθειες, καβάντωσα 9 κιλά. Και ο γιατρός μου, τον οποίο εμπιστεύομαι πολύ και δεν τον αλλάζω, είναι φανατικός πολέμιος των ορμονών. Περπατάω εκαημένη, μπας και χάσω τίποτα, αλλά πού. Το χειρότερο όλων είναι ότι έχασα κάθε εκτίμηση της εικόνας μου με την πρόσληψη κιλών, την αλλαγή των μαλλιών μου, άλλαξε η φύτους και αρέωσα σημαντικά, συν τα άλλα προβλήματα, τα οικογενειακά, εργασιακά κλπ. Είμαι μονογονιός, με το άλλο μέρος να διαφορεί παντελώς και το μικρό μου παιδί να περνάει άγρια εφηβεία. Όλα μαζί. Ο σύντροφος μου προσπαθεί ψυχολογικά να με ηρεμεί, αλλά δυστυχώς από μακριά βρίσκεται στο εξωτερικό για δουλειά και βλεπόμαστε κάθε 1,5 μήνα. Αλλά κυρίως δεν μπορώ να πιστέψω πως έγινε ένας άλλος άνθρωπος από την επέμβαση και μετά. Έβλεπα τον καλό μου πριν από την επέμβαση, προφανώς η φίλη είναι μονογονιός, αλλά έχει μία άλλη σχέση. Okay. Και ήταν σαν να με διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα. Τόσο πολύ τον ήθελα. Τώρα, φιλαράκια. Από τα 46 μου σε πάυση, σαν να ακροτηριάστηκα. Εκείνος μου λέει ότι είμαι όμορφη και επιθυμητή, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Δεν είναι κρίμα. Με βοηθάει ψυχολόγος μου, αλλά μετά βυθίζομαι. Σε παρακαλώ, για χάρη, στο ζητάω κάνε αφιέρωμα. Είμαστε σίγουρα πολλές. Σε ευχαριστώ προκαταβολικά. Σου εύχομαι να έχεις υγεία. Λοιπόν, είναι συγκλονιστική επιστολή της φίλης και είναι κάτι το οποίο μου έχει τύχει να το αντιμετωπίσω θεραπευτικά και στο γραφείο. Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις που θυμάμαι τώρα, η μία περίπτωση ήταν μια κοπέλα στα 33 η οποία είχε επιπλοκές στον τοκετό. Είχε πολύ έντονη αιμορραγία στον τοκετό του τελευταίου του παιδιού και ο γιατρός έκανε αφαίρεση της μήτρας. Στην περίπτωση εκείνη είχε αφαιρεθεί η μήτρα, γιατί λόγω των επιπλοκών του δύσκολου τοκετού είχε διαρριχθεί η μήτρα, αν θυμάμαι καλά, όμως δεν είχαν αφαιρεθεί οι οθήκες. Άρα η κοπέλα εκείνη είχε τις ορμόνες, γιατί οι ορμόνες, οι γυναικείες, κυρίως τα εστρογόνα, παράγονται στις οθήκες. Η δεύτερη περίπτωση ήταν η περίπτωση μιας άλλης κυρίας, η οποία ήταν στα 45, η οποία λόγω κάποιου προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε στο αναπαραγωγικό της σύστημα, έγινε ολική στερεκτομή. Και είχε γίνει και αφαίρεση οθικών. Και οι δύο περιπτώσεις είχαν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα ως ψυχολόγο, βλέποντας αυτά τα δύο περιστατικά, γιατί στο μεν πρώτο περιστατικό υπήρχαν εκεί τα εστρογόνα, δηλαδή οι οθήκες υπήρχαν και παρήγαν εστρογόνα, ενώ στο δεύτερο περιστατικό δεν υπήρχαν τα εστρογόνα. Δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ενδοκρινολόγος. Όπως έχει αναφέρει και η φίλη, έχω προσκαλέσει παλιότερα στην εκπομπή ενδοκρινολόγους και γυναικολόγους και μιλήσαμε για το θέμα, οι οποίοι μας έχουν εξηγήσει ότι στην εμμηνόπαυση, στην κανονική εμμηνόπαυση, όχι τη βία εμμηνόπαυση, όπως αυτή που είχε φίλη, στην εμμηνόπαυση λιγοστεύουν πάρα πολύ τα εστρογόνα.
και σε μερικές γυναίκες δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου. Είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Και το αποτέλεσμα των χαμηλών ιστρογόνων είναι έλλειψη ερωτικής επιθυμίας, ξηρότητα και έλλειψη καλής αιμάτωσης στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και σε κάποιες περιπτώσεις, μία στις τρεις γυναίκες, λένε οι στατιστικές που έχει μηνόπαυση, έχει πόνο κατά την ερωτική επαφή. Είναι ενδιαφέρον, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ότι η μία κοπέλα είχε τις ορμόνες και η δεύτερη κοπέλα δεν είχε τις ορμόνες, οι οποίες είχαν και οι δύο βία μηνόπαυση, γιατί η αφαίρεση της μήτρας αποφέρνει μηνόπαυση πρόωρα και βία, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη, ειδικά στην κοπέλα εκείνη η οποία το έπαθε στη γέννα. Και ήταν και σε μια ηλικία στην οποία ήταν μακριά από την μηνόπαυση. Η μηνόπαυση συνήθως συμβαίνει μετά τα 45, μετά τα 50, εξαρτάται από την κάθε γυναίκα, δεν υπάρχει μια ηλικία στην οποία όλες οι γυναίκες έχουν μηνόπαυση, αλλά κάπου μετά τα 45, μετά τα 40, κάποιες έχουν και λίγο πιο νωρίς, έρχεται η μηνόπαυση βάσει των γενετικών μας προδιαγραφών. Όπως και η έναρξη της εμμηνουρίσης είναι βάσει των γενετικών μας προδιαγραφών, έτσι είναι και η μηνόπαυση. Λοιπόν, ως ψυχολόγος θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο το ψυχολογικό κομμάτι στο πώς θα αντιμετωπίσει μια γυναίκα τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, είτε βίαιης, είτε φυσικής εμμηνόπαυσης, και πώς θα μπορέσει να ισορροπήσει μετά από αυτά. Πάμε στη βίαιη εμμηνόπαυση, αυτό που σου συνέβη και εσένα, καρκίνος στον τράχυλο και αφαίρεση των αναπαραγωγικών σου οργάνων, δηλαδή των οθικών και της μήτρας. Μιλάμε για ένα όντως ακροτηριασμό. Έχεις δίκιο όταν λες βιώνω ακροτηριασμό. Έχεις βιώσει ακροτηριασμό. Δεν το βλέπεις. Η μήτρα μας βρίσκεται εσωτερικά και οι οθήκες μας και οι σάλπιγγες βρίσκονται εσωτερικά. Δεν τις βλέπεις, δεν τις βλέπουμε. Η γνώση όμως ότι έχουν αφαιρεθεί αυτά τα γυναικεία όργανα από το σώμα μας, από μόνη της είναι τραυματική. Εκτός του ότι είναι εξαιρετικά τραυματική η όποια επέμβαση. Η όποια εγχείρηση ιατρική γίνεται σε μας είναι τραυματική εμπειρία. Παρόλο που κατά τη διάρκεια της επέμβασης δεν νιώθουμε κάτι γιατί είμαστε κάτω από αναισθητικό, το σώμα μας βιώνει την επέμβαση ως μια βίαιη εισβολή. Από την πιο απλή επέμβαση. Δηλαδή μπορεί να είναι μια επέμβαση πάρα πολύ επιφανειακή. Για παράδειγμα, εγώ είχα πριν 5 χρόνια, μου είχε κάνει ο αδερφός μου που είναι χειρουργός, μου είχε κάνει αφαίρεση μικρών καλοειθώνων κηδίων που είχα στο δέρμα της κεφαλής. Ήταν, τι μα πως τα είχε πει τότε, τα είχε στείλει η βιοψία και ήταν καλοήθη, μικρά ογκίδια, σαν κουβαράκια που είναι πάνω στο τριχωτό της κεφαλής, το οποίο είναι κληρονομικό προφανές γιατί έχουν και άλλα πρόσωπα στην οικογένειά μας. Ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Ήταν τοπική αναισθησία, δεν με κοίμησε, δεν ένιωσα τίποτα, δεν πονούσα μετά ιδιαίτερα, αλλά εκείνη η επέμβαση με ταλαιπώρησε ψυχικά 1-2 μήνες. Που ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Σκεφτείτε τώρα την επέμβαση αυτή κάτω από πλήρη αναισθησία, που μπορεί να διαρκέσει και κάποιες ώρες. Δεν ξέρω αν έχει γίνει λαπαροσκοπικά ή αν έχει γίνει κανονικά η επέμβαση. Όπως και αν έχει γίνει όμως, το σώμα έχει υποστεί πόνο. Και αυτός ο πόνος στη συνέχεια εκφράζεται και ψυχικά, όχι μόνο σωματικά. Για ένα λόγο περίεργο ή ακατανόητο ακόμη, δυσνόητο ακόμη, ο ψυχολογικός πόνος βιώνεται από το σώμα ως σωματικός και ο σωματικός πόνος βιώνεται από τα συναισθήματα, από την ψυχή ως ψυχολογικός. Άρα αποτελεί τραύμα αυτή καθ' αυτή η επέμβαση, πρώτο. Δεύτερο τραύμα αποτελεί η γνώση ότι πλέον δεν έχουμε μήτρα, πλέον δεν έχουμε οθήκες. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να έχουμε συνδέσει γνωστικά, συνειρμικά, τη θηλυκότητα μας με την ύπαρξη συγκεκριμένων οργάνων και συγκεκριμένων ορμονών. Είναι πολύ κατανοητό αυτό το πράγμα. Ακόμη και στην περίπτωση της φίλης της πρώτης που είπα, που είχε χάσει τη μήτρα της, αλλά δεν είχε χάσει τις οθήκες της και οι ορμόνες ήταν εκεί. Δηλαδή έκανε τον μηνιαίο ορμονικό κύκλο του σώμα της. Παρήγεται εστρογόνα τις μέρες εκείνες που παρήγει περισσότερα εστρογόνα, παρήγεται την προϊστερόνη κλπ. Παρ' όλα αυτά, μόνο με την αίσθηση και τη γνώση ότι εγώ δεν έχω μήτρα,
ένιωθε ότι δεν ήταν γυναίκα. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία. Γράφεις εκεί ότι πας στη ψυχολόγο σου, σε βοηθάει η ψυχολόγο σου, αλλά μετά βυθίζεσαι. Αν πηγαίνεις αραιά στη ψυχολόγο σου, πήγαινε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Κάνε το πιο εντατικό. Βοηθάει πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία. Η ψυχική υποστήριξη που παίρνουμε από ένα ψυχολόγο, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος για να μπορέσει να μας κατανοήσει, να μας συμπονέσει και να μπορέσει να μας δώσει συναισθηματική ασφάλεια. Είναι αλλιώς να τα σκέφτεσαι μόνος σου και είναι αλλιώς να έχεις έναν ειδικό να σου επιβεβαιώνει «Ναι, είναι φυσιολογικό αυτό που νιώθεις», «Ναι, είναι αναμενόμενο αυτό που νιώθεις», «Σε καταλαβαίνω», «Άσε τον εαυτό σου να το νιώσει», «Σκέψου λίγο διαφορετικά με αυτούς τους τρόπους» κλπ. Όσον αφορά τη θηλυκότητα και τη λίμπιντο και τις ορμόνες, έχω την εξής εμπειρία, πάλι από πελάτες μου. Ήταν ένα ζευγάρι, θα το πω, ήταν παράνομο, δεν ήταν νόμιμο ζευγάρι, που βίωσαν και οι δύο στην ίδια χρονική περίοδο ακροτηριαστικές εμπειρίες όσον αφορά τη σεξουαλικότητα τους. Η μεν γυναίκα έκανε ολική υστερεκτομή για κάποιο θέμα υγείας που είχε και ο δε άνδρας έκανε προστατεκτομή λόγω καρκίνου του προστάτη. Και ήταν και οι δύο σε μια ηλικία άνω των 55. 60 νομίζω ήταν. Αυτό το ζευγάρι ερχόντουσαν σε μένα, παράνομο ζευγάρι με την έννοια ότι ήταν και οι δυο παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους. Εντάξει. Ερχόντουσαν σε μένα γιατί προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να χωρίσει ο ένας από τη γυναίκα του, να χωρίσει άλλη από τον άντρα της και να είναι μαζί. Στο τέλος δεν τα κατάφεραν. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Όπως και να έχει όμως. Όταν ο άνδρας έκανε την προστατεκτομή και μετά από μερικούς μήνες έκανε και η γυναίκα την ολική στερεκτομή, θα περίμενε κανείς ότι αυτοί οι δύο δεν θα είχαν καλή σεξουαλική ζωή. Κι όμως από ό,τι μου έλεγαν, η σεξουαλική του ζωή ήταν εξίσου καλή όπως προηγουμένως. Γιατί συμπαραστάθηκε ο ένας τον άλλον, υπήρχε η ερωτική επιθυμία η οποία ήταν fueled, λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή τροφοδοτούνταν και από το... από τα συναισθήματα τα ερωτικά που είχαν ένας για τον άλλον και από το πάθος της σχέσης τους. Οπότε αυτοί οι δύο άνθρωποι μου απέδειξαν δύο πράγματα. Το πρώτο ότι όταν το πνεύμα θέλει και η σάρξα ακολουθεί, δηλαδή το αρχαίο γνωμικό, το μεν πνεύμα πρόθυμο ή δε σάρξα ασθενής, στην περίπτωση αυτών των δύο ανθρώπων μου έχει αποδείξει ότι μπορεί η σάρξ να είναι ασθενής, αλλά άμα είναι το πνεύμα πρόθυμο την κινητοποιεί. Και το άλλο που με έχουν αποδείξει είναι ότι δεν είναι καλή ιδέα ενώ είσαι παντρεμένος ή ενώ είσαι παντρεμένη να κάνεις μια σχέση με έναν άλλο που είναι παντρεμένος ή είναι παντρεμένη και να μπλέξεις τα μπούτια. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Συναισθηματικό. Λοιπόν, πιστεύω ότι παίζει σημαντικό ρόλο το πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς οι ίδιες οι γυναίκες όταν μας συμβεί είτε με φυσικό τρόπο είτε βία ή εμμηνόπαυση την οντότητά μας ως σεξουαλικά όντα. Ως ερωτικά όντα. Ο ερωτισμός, αγάπες μου, ξεκινάει από τον εγκέφαλο. Θα μου πείτε, μα ο εγκέφαλος δίνει εντολή να παραχθούν οι ορμόνες. Ναι, ο εγκέφαλος δίνει εντολή να παραχθούν οι ορμόνες, όντως. Και αν δεν υπάρχουν οι οθήκες, πώς θα παραχθούν οι ορμόνες. Σωστό. Το δέχομαι. Από την άλλη όμως, υπάρχουν σωρία ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε ηλικία πολύ μετά την εμμηνόπαυση, γυναίκες 70 ετών, 75 ετών, 80 ετών, οι οποίες απολαμβάνουν τη σεξουαλική τους ζωή. Μία στις τρεις γυναίκες, λένε οι στατιστικές, μετά την εμμηνόπαυση έχει δυσκολίες με τη σεξουαλική της ζωή. Άρα παίζει ρόλο και η νοοτροπία μας και το πώς αντιμετωπίζουμε τον ερωτισμό μας. Γιατί αν θεωρούμε ότι ερωτισμός γυναικείος είναι μόνο ότι έχει να κάνει με την αναπαραγωγή, γιατί όταν βλέπουμε περίοδο και είμαστε πριν από την εμμηνόπαυση, όταν έχουμε μήτερα, όταν έχουμε οθήκες, λειτουργούμε ερωτικά με αναπαραγωγική πιθανότητα. Δηλαδή μπορεί να μείνουμε έγκυες. Άσχετο ότι κάνουμε τα πάντα για να μην μείνουμε έγκυες, αν δεν θέλουμε να μείνουμε έγκυες, ή κάνουμε τα πάντα για να μείνουμε έγκυες κάποιες φορές και δεν μένουμε έγκυες. Παρ' όλα αυτά όμως, η εντύπωση ότι η γυναίκα είναι σεξουαλική μόνο όταν είναι αναπαραγωγική είναι ένα στερεότυπο. Ότι δεν δικαιούται μια γυναίκα που δεν μπορεί να κάνει παιδιά να απολαύσει το σεξ. Και έρχονται οι μελέτες και δείχνουν ότι στα ζευγάρια, στα οποία υπάρχει καλή ερωτική σχέση, καλή συναισθηματική σχέση και βρίσκονται στη μέση ηλικία
Και περνούν τη φάση που φεύγουν τα παιδιά τους από το σπίτι για σπουδές, για δουλειά κλπ. Μπορεί να έχουν περισσότερες και συχνότερες και καλύτερες σεξουαλικές επαφές από ό,τι ζευγάρια που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, αλλά έχουν τα παιδιά και τα προβλήματα μέσα στο σπίτι. Είναι θέμα mentality, τρόπου σκέψης. Ο τρόπος σκέψης θα μας βοηθήσει να βρούμε και τις κατάλληλες θεραπείες. Κάποιες θεραπείες είναι και σπιτικές από ό,τι διάβαζα προηγουμένως, προκειμένου να βοηθήσουμε το σώμα μας στην περίπτωση που έχουμε έλλειψη στρογών. Λες, φίλοι, ότι ο γιατρός σου είναι κάθετα ενάντια στη χρήση ορμονών και ότι του έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Το σέβομαι. Γιατί οι γυναικολόγοι και οι ενδοκρινολόγοι λένε ότι η χρήση ορμονών, δηλαδή το να παίρνεις ιστρογόνα από το στόμα ή με ενέσεις μετά από την αφαίρεση των οθικών, ότι ενέχει κάποιους κινδύνους. Και ίσως στη δική σου την περίπτωση, επειδή πρόκειται περί καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, που ήταν η αιτία για αφαίρεση της μήτρας, να έχει αυτή την έγνοια ο γιατρός σου. Και το σέβομαι. Υπάρχουν όμως άλλοι τρόποι να βοηθηθείς τοπικά, όσον αφορά στην ερωτική επαφή, για να μπορέσεις να έχεις καλύτερη ερωτική επαφή χωρίς πόν. Θα μου πεις τώρα τι μου λες, κόρη Θέκλα. Έχω όρεξη να κάνω σεξ. Βλέπω τον εραστή μου σαν φιλαράκια και μου λες πώς να κάνω καλύτερο το σεξ. Ναι, σου λέω πώς να κάνεις καλύτερο το σεξ, γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι γυναίκες που βρίσκονται σε μηνόπαυση, όσο περισσότερο σεξ κάνουν, τόσο πιο πολύ ερωτική επιθυμία αποκτούν. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Λοιπόν, άρα, συμβουλεύσου και το γιατρό σου. Υπάρχουν τοπικές αλυφές ή τοπικά gel, τα οποία συνταγογραφούν οι γυναικολόγοι, τα οποία βοηθούν στην καλύτερη ενυδάτωση της περιοχής του κόλπου, επειδή ο κόλπος μπορεί να ξηραίνεται λόγω της έλλειψης ιστρογόνων, μπορεί να ατονεί εκεί πέρα η περιοχή, και υπάρχουν ειδικές αλυφές, οι οποίες Συνήθως μπαίνουν οι τοπικές αλυφές με ιστρογόνα, από ό,τι διάβασα, μπαίνουν 2 φορές τη βδομάδα σαν μακροχρόνια θεραπεία. Είναι τοπική θεραπεία, δεν είναι από το στόμα, δεν μπαίνει σε όλο το σύστημα. Και υπάρχουν και άλλες αλυφές, οι οποίες μπορεί να μην έχουν ιστρογόνα μέσα. Θα σου πει ο γιατρός σου τι είναι καλύτερο για σένα. Δεν θα σου συστήσω εγώ. Και καλύτερα, και όποια φίλη ακούει αυτό το βίντεο, να συμβουλευτεί τον γυναικολόγο της, τη γυναικολόγο της, τον γιατρό της, τη γιατρό της, για το τι είναι κατάλληλο για την ίδια. Αυτή, λέει, οι τοπικές αλυφές, οι οποίες μπαίνουν συστηματικά και μπαίνουν και κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης, και μάλιστα μιλάνε για lubricants, δηλαδή υγρά τα οποία βοηθάνε στην ενυδάτωση, τα οποία να είναι water-based, να είναι με βάση το νερό, τα οποία να μην στεγνώνουν εύκολα, τα οποία βοηθούν να υπάρχει καλύτερη σεξουαλική επαφή χωρίς πόν. Άρα, αν ξεκινήσεις να έχεις σεξουαλικές επαφές, τις οποίες να απολαμβάνεις, αυτό θα σπρώξει και το μυαλό σου και το συναισθήματα σου στο να νιώθεις πιο ερωτική. Ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που λέω. Φυσικά, εσύ έχεις και το πρόβλημα ότι ο φίλος σου είναι στο εξωτερικό. Τα έχεις όλα μαζί. Έχεις και παιδί το οποίο βρίσκεται σε δύσκολη εφηβεία. Θα σου έλεγα, μίλα με τη γυναικολόγο σου, με τον γιατρό σου, η άντρας λες ότι είναι, και ρώτα τον τι μπορείς να κάνεις. Υπάρχει και μια θεραπεία που έχω διαβάσει, που γίνεται στην Αμερική, δεν ξέρω αν γίνεται στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, που μιλάει για vaginal rejuvenation, είναι μια τοπική θεραπεία στην περιοχή του κόλπου, η οποία γίνεται με υπερήχους, η οποία βοηθάει στο να αναζωογονηθούν οι μυς και οι μεμβράνες εκεί στην περιοχή. Στο μυαλό πρώτα όμως, όταν βιώσουμε μια τέτοια απώλεια, βίαιη μηνόπαυση όπως τη λες, χρειαζόμαστε το χρόνο μας να πενθήσουμε και να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Ίσως είσαι και τυχερή στο κομμάτι ότι ο φίλος σου λείπει, οπότε δεν είσαι εντός εικόνα αναγκασμένη να προσπαθείς να έχεις ερωτική επαφή και να μην τα καταφέρνεις, και να πάρεις το χρόνο σου για να πενθήσεις την απώλεια της μήτρας σου και τον οθικό σου. Δηλαδή, είναι απώλεια. Να πάρεις το χρόνο σου να την πενθήσεις. Κάνε πιο συχνή την ψυχοθεραπεία σου, αν την παραμελείς, αν την έχεις πιο αραιά.
Και επίσης προσπάθησε να δεις το σώμα σου διαφορετικά και μέσα από την άσκηση. Λες ότι κάνεις περπάτημα και ότι δεν σε βοηθάει με τα κιλά. Δοκίμασε και άλλου είδους γυμναστικές. Δοκίμασε για παράδειγμα να πας σε μια τάξη γυμναστηρίου που να διδάσκουν, ξέρω εγώ, μια χορευτική γυμναστική ή πιλάτες ή κάτι άλλο το οποίο να σε φέρει και σε επαφή με άλλες γυναίκες και να σε φέρει πιο κοντά στο σώμα σου. Δηλαδή ψάξε να δεις μήπως υπάρχει κάποια άλλη γυμναστική που να σε βοηθήσει. Επίσης, η φροντίδα του σώματος μας είναι απαραίτητη αυτή την περίοδο. Δηλαδή να δίνεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να κοιμάται, να τρώει καλά, να ξεκουράζεται, να κάνεις χαλαρωτικά μπάνια. Δηλαδή δώσε χρόνο να αφοσιωθείς στον εαυτό σου. Και το άλλο, για την πρόσληψη κιλών και τα λοιπά, μήπως πρέπει να δεις και κάποιο ενδοκρινολόγο να σε βοηθήσει σχετικά με αυτό το θέμα, γιατί σαφώς έχει άμεση σχέση με αυτό που σου έχει συμβεί. Συζήτατα με τον γιατρό σου ξανά αν υπάρχουν κάποιες θεραπείες, γιατί διάβαζα, παιδιά, ότι λέει μπορεί να σου δώσει ο γυναικολόγος ή η γυναικολόγος για 6 μήνες μια θεραπεία αποκατάστασης ορμονών, να νιώσεις καλύτερα παροδικά και μετά να τη σταματήσετε προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος. Συζήτησε το λίγο με τον γιατρό σου και αυτό, χωρίς να λέω ότι η θεραπεία αποκατάστασης ορμονών είναι το α και το ω, ούτε εγώ ξέρω αν θα το κάνω όταν έρθει η ώρα, γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν και διάφορες παρενέργειες πιθανές. Επίσης υπάρχουν συνθετικά ιστρογόνα, εφητικά ιστρογόνα που μπορείς να μιλήσεις με τον γιατρό σου για αυτά και όπως είπα και προηγουμένως οι τοπικές θεραπείες. Και σίγουρα χρειάζεται να ξεπεράσουμε μέσα στο μυαλό μας αυτή την κοινωνική προκατάληψη ότι μόνο η γυναίκα που βλέπει περίοδο μπορεί να απολαμβάνει το σεξ, μόνο η γυναίκα που μπορεί να κάνει παιδιά μπορεί να γουστάρει το σεξ και ότι το σεξ δεν ταιριάζει σε γυναίκες που δεν έχουν περίοδο ή δεν έχουν μήτρα ή δεν έχουν οθήκες. Από τη στιγμή που είσαι ζωντανός, από τη στιγμή που ο εγκέφαλος σου είναι καλά και είναι στη θέση του, από τη στιγμή που έχεις τα εξωτερικά γεννητικά όργανα που αυτά είναι απαραίτητα και σημαντικά για το σεξ και την απολαυσή του, μπορείς μια χαρά να απολαμβάνεις το σεξ. Είναι μια μεταβατική περίοδος αυτή και για σένα και για άλλες γυναίκες που έχουν δεχθεί βίαιη μηνόπαυση, μια δύσκολη μεταβατική περίοδος. Είναι επίσης μεταβατική περίοδος και για τις γυναίκες που έχουν μηνόπαυση, φυσική μηνόπαυση. Νομίζω όμως ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας μέσα από μια άλλη σκοπιά, ότι αξίζουμε, ρε γαμώτο, να είμαστε ερωτικά όντα, αξίζουμε να είμαστε σεξουάλες και σεξουαλικές γυναίκες και χωρίς να έχουμε περίοδο. Και τι είναι η περίοδος στο τέλος της ημέρας, τι είναι η περίοδος, μια ταλαιπωρία σκέτη. Εντάξει, δεν μειώνω το πρόβλημα, γιατί αντιλαμβάνομαι το θέμα είναι η έλλειψη στρογών, που είναι μια ορμονική δυσκολία. Όμως, γιατί μία στις τρεις γυναίκες με αδένη μενόπαυση μόνο έχει θέματα με το σεξ και οι δύο στις τρεις δεν έχουν? Μήπως αυτές οι δύο στις τρεις έχουν μια πιο σεξουαλική αντιμετώπιση του εαυτού τους? Μήπως βλέπουν τον εαυτό τους πιο σεξουαλικά και πιο ερωτικά? Σας το λέω, παιδιά, δεν έχω φτάσει ακόμη σε εκείνη την ηλικία για να έχω προσωπική εμπειρία, ενώ δεν έχω μενόπαυση ακόμη. Αλλά σας το λέω ότι γνωρίζω γυναίκες οι οποίες απολαμβάνουν το σεξ στην εμμηνόπαυση και 10 χρόνια μετά την εμμηνόπαυση και 20 χρόνια μετά την εμμηνόπαυση. Γιατί εδώ είναι ερωτικές, εδώ είναι σεξουαλικές και διεκδικούν για τον εαυτό τους και το σώμα τους αυτό που τους αξίζει. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, φίλοι, είναι πολύ φυσιολογικό να πενθείς. Πάρε το χρόνο σου να πενθήσεις, κάνε πιο εντατική την ψυχοθεραπεία σου και ψάξε και όλες αυτές τις εναλλακτικές μεθόδους που είπαμε, με τη βοήθεια του γιατρού σου φυσικά, και προσπάθησε να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις το σώμα σου και τον εαυτό σου. Και μπορούμε να αγαπήσουμε το σώμα μας και με περισσότερα κιλά και με λιγότερα κιλά και με περίοδο και χωρίς περίοδο και σε όποια ηλικία. Φτάνει να το θελήσουμε, να το προσπαθήσουμε. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Σε όλες κυρίως σήμερα την αγάπη μου.